μας φάγανε οι κορονοϊοί, μας φάγανε τα κλεισίματα, φτάσαμε τέλη Ιουλίου, αντί να ξύνουμε τις παπαράρες μας, να πούμε, κάτω από κάνα δέντρο, κάπου καμιά σικιά να πίνουμε κάνα τσίπουρο, να πούμε, κάνα κόκκινο κρασί, μάλλον κόκκινο κρασί δεν πίνεται το καλοκαίρι, κάνα ρόζ, να πούμε. Κάνουμε την τελευταία εκπομπή σε λίγες ώρες, Europe 1, και μετά από 15 Αυγούστου. Θα πεις, καλά μας κάνει και δύο μέρες, δύο εβδομάδες η ξεκούραση. Τώρα πάμε να δούμε την καλύτερη εντεκάδα, έτσι όπως την είδαμε σε αυτή τη Super League. Σε αυτή την απάτη τη Super League, όπως και να κάνουμε, Ελλάδα είναι, πρέπει να το δημιουργήσουμε αυτό το κομμάτι, πρέπει να δείξουμε ποιοι ήταν οι καλύτεροι κατά την άποψή μας και πάμε. Θα βγάλω μια δεκάδα με ένα 4-3-3 βαρύ, 4-5-1 ουσιαστικά. Κοιτάω την άμυνα πρώτα και από εκεί και πέρα θα σας πω για ποιους λόγους βάζω κάποιους παίκτες που δεν είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ γρήγοροι. Με ενδιαφέρει το 0. Και από εκεί και πέρα, ό,τι βάλω μπροστά, κέρδος είναι. Ο καλύτερος θεματοφύλακας στην Ελλάδα είναι ο Σα. Ο μεγαλύτερος παιδαράς, κάτω και έξω από την εστία. Με πόδια θέλεις, σε έξοδο χαμηλά θέλεις, σε έξοδο ψηλά θέλεις, εκτείναξη θέλεις. Πάσα 30, 40, 60, 70 μέτρα με το χέρι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις. Από εκεί και πέρα ο Rose μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο δεξί άκρο της άμυνας. Θα βάλουμε τον Rose δεξιά. Ο οποίος δεν είναι δεξί μπακ, συγγνώμη, είναι stopper. Αλλά τι stopper, με ένα 87 ανεβάσματα και επιστροφές, οι οποίες όταν το δεις στο δρόμο και του πεις ότι αυτός θα παίξει μπακ δεξί και θα ανέβει και θα κατέβει και θα ξανανέβει και θα ξανακατέβει, θα πεις μα πώς με αυτό το κορμί. Και ένας λόγος παραπάνω που τον βάζουμε εκεί είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχει δυσανάλογο κορμί για αυτή την ιστορία και ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά και overlap κάνει, εντάξει, και ψηλά έρχεται και στο κεφάλι έρχεται, εντάξει, δεν σου κάνει και γκολ, θα σου κάνει και 2-3 γκολ το χρόνο, πόσα έκανε. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής και αμυντικό χάφ έπαιξε και στόπερ, έπαιξε και αριστερό μπακ, αν θυμάμαι καλά, σε ένα παιχνίδι έπαιξε, έπαιξε 3-4 θέσεις σε ένα Άρη ο οποίος βογκούσε από εκεί. Είχε ένα Κωνσταντινίδη εκεί 1,5 μέτρο, πιο κοντά από τη Βουγιουκλάκη στην ταινία που χάρηκε στο Θρανίο. Είχε να πούμε μετά τον άλλο με τον Μούση, τον Σούγκρεν, ο οποίος φάνηκε ότι είναι δυνατός και τα λοιπά, μάλιστα έπαιζε σε 3-5-2, 3-5-2. Πώς έπαιρνε όλη την πλευρά και δεν μπορεί να πάρει αυτήν. Τέλος πάντων, άλλα μας έδειξε στην αρχή, άλλα ήτανε και μπήκε εκεί ο Ρόους, ο οποίος το παιδί, επαναλαμβάνω, είναι back. Είναι stopper και έπαιξε back. Αριστερό back θα βάλω τον Τζιμίκα. Ο Τζιμίκας μια από τις λίγες διαφωνίες με τον Αλέφατο είναι ο Κούτρης και ο Τζιμίκας. Είναι, λέει, ίδιο και το αυτό. Ρε Νίκο, του λέγα, δεν είναι ίδιο και το αυτό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταρχήν ο άλλος είναι πιο ψηλός. Με ένα 69 δεν γίνει σαν στόπερ να πηδήξει κεφαλιά. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Δεν γυρνάει πίσω να μπει σαν στόπερ χαμηλά. Στα μαρκαρίσματα πολύ κακός. Έχουμε έναν Τζιμίκα, ο οποίος μπροστά είναι πάρα πολύ καλός και ταχυδυναμικός. Δημιούργησε στο Φορτούνι ένα άλοθη. Διότι του παίρνει όλη την πλευρά μαζί με τον Καμαρά ή τον Γιγέρμερ που παίζανε από εκεί. Ένα πλέγμα προστασία στο Φορτούνι. Να παίρνει λίγα μέτρα. Φορμάρισε με λίγα λόγια, άρχισε να φορμάρει σε μικρό χώρο το Φορτούνι. Αλλά τι μου κάνει εντύπωση είναι πόσο καλός ήταν στα μαρκαρίσματα χαμηλά. Πόσα μάτσα ευρωπαϊκά, πόσα ελληνικά. Μια φορά μόνο που τον είδα να παθαίνει ζημιά με αυτό το τζόλι που δεν μπορεί να βρει τρόπο να το μαρκάρει σε δύο μάτσα. Δηλαδή. Ήταν συγκλονιστικά οξύμορο να παίζεις τον Τραωρέ, πως το λένε, και να το σβήνεις και με την Μπάγκερ να πηγαίνεις πάρα πολύ καλά αμυντικά. Κάποιες φορές είχε φύγει και πάνω σε χαφ και είχε κολλήσει πάνω σε χαφ μπαντουμαδόρικα, έκλεβε τις μπάλες, ήταν ασφυκτικά καλός ο Τζιμίκας. Μου έκανε εντύπωση και δικαίως το θέλουν οι ομάδες. Από εκεί και πέρα θα βάλω το Βέλεθ δεξί στόπερ. Ο Βέλεθ εκπληκτικός στις τοποθετήσεις του, με μέτρια σωματικά προσόντα, με πολύ μεγάλες διαδρομές,
να κάνει αντεπιθέσει ο Άρης και να βγαίνει 60 μέτρα να στηρίξει επίθεση. Ο Νόχαρ δεν το έκανε, ο Ματίγια, ας πούμε. Κάτι τέτοια λεπτομέρειες σας λέω. Ψηλά να πηδάει, να τρώει κεφαλιές από το Βέλιο με μισό κεφάλι χαμηλότερο γιατί είχε καλό time στο πήδημα. Αν δεν είχε τις θράσεις, ήταν συγκλονιστικός. Πάρα πολύ καλό στόπερ. Καλά κάνει και τον παίρνει ο Παναθηναϊκός, κακώς το χάνει ο Άρης. Θα βάλω το Σεμέδο που παρά μετά δεύτερο στόπερ. Θα βάλω το Σεμέδο ο οποίος είναι μια εγγύηση. Στα λίγα μέτρα είναι συγκλονιστικός. Ψηλά είναι πάρα πολύ καλός. Στο Πέλαγος χάνει, δηλαδή άμα ανοιχτεί η τετράδα πάει μπροστά και χτυπήσει η όφη αντεπίθεση λέμε και πάει ο εξτρέμ και χτυπήσει απάνω του, μπορεί να σου κάνει πέναλτι που τα έκανε. Αυτό ήταν το μειονέκτημά του, αλλά γενικά ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία και έχω να το συγκρίνω με Βαρέλες, ο οποίος ήταν καλός Βαρέλας αλλά όχι όπως ο περσινός. Έχω να το συγκρίνω με Δραματία Κρέσπο, έχω να το συγκρίνω με Οικονόμου Τσικρίσκι στα γεράματα, το Τσικρίσκι, έχω να το συγκρίνω με Κολοφέτσιους, δεν έχω να συγκρίνω δηλαδή κανένα μια σεντερμπακάρα. Πάμε σε 4-3-3 με ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Ο Σάσο οπωσδήποτε μπροστά από τα center back. Κόβει, ράβει, δουμπλάρει, δεν θα σου κάνει πολλά γκολ, δεν θα σου κάνει ούτε επιθετικά, αλλά θα είσαι σίγουρος και ξεχάσα πολύ καλά εκείνο το κοντό που είχαν εκεί το Σιώπη οι Αριανοί με την παρουσία του Σάσο. Είναι πολύ πιο ποιοτικός παίκτης, ίσως με λίγο λιγότερα χιλιόμετρα, αλλά μεγαλύτερη ποιότητα. Και πάμε στον Καμαρά, την αποκάλυψη του πρωταθλήματος. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που πιστεύω μπορεί να παίξει σε επίπεδο Αγγλία και να τη βγάλει καθαρή. Και δίπλα θα βάλω το Μίσιτς. Το παιδί που δεν μπορώ να προσευχηθώ σε Θεό γιατί δεν πιστεύω, αλλά ελπίζω το παιδί να ξεπεράσει με τις χημεθεραπείες, να είναι μόνο και το πρόβλημα στον όρχη και να γίνει καλά και να παίξει μπάλα. Ήταν πάρα πολύ καλός 1,5 χρόνο, με πολύ μεγάλη εγκεφαλική παρουσία. Από πίσω μπορεί να σου βγάλει, να σου αναπτύξει παιχνίδι με μεγάλες πάσες. Είναι εύκολο στο γκολ, λίγο αργός και ίσως τα μαρκαρίσματα χαμηλά να υπέκυπτε σε φάλα, αλλά τον κατατάσσουμε σε ένα οχτάρι και όχι σαν εξάρι. Οπότε του δικαιολογούμε αυτό το πράγμα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με εγκεφαλικότητα, ψυχραιμία στο παιχνίδι, καλές μεταβιβάσεις και πολύ καλό σούτ από μέση απόσταση. Έξω αριστερά θα βάλω το Λιβάκια. Δεν είναι έξω αριστερά ο Λιβάκια. Βλέπετε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν παίζουν στις θέσεις τους, αλλά διακρίθηκαν σε άλλες θέσεις. Και αυτά είναι τα περίεργα στο ποδόσφαιρο. Να μην είμαι εγώ εξτρέμ, να ξεκινάω από εκεί, να διακρίνομαι ως εξτρέμ. Μάρκαρε, πάσαρε, πλευροκόπησε, σούταρε, εκτέλεσε, πήρε ατομικές ενέργειες, δημιούργησε. Τα έκανε δηλαδή όλα. Αν υπήρχε ένας μάνταλος δίπλα του, πιο μάνταλος, θα ήταν και πιο ξεκούραστος. Κάποιοι εκνευρισμοί δικαιολογούνται που έχει να αντιμετωπίσει επιθετικά την ΑΕΚ μόνος του. Ουσιαστικά μόνος του. Και ο Ολιβέρια είναι ένας κατά κάποιο τρόπο ποδοσφαιριστής που τον βοήθησε. Μάνταλος, να μην χαλάζω το στόμα μου, αρκετά τον έβρισα, φτάνει. Θα καταντήσει η αιμονή, δεν θέλω να είμαι αιμονικός. Και ο Βρέντε, ο οποίος δείχνει ότι είναι και δεν είναι. Δηλαδή δείχνει ότι το έχει, αλλά τελικά στη φάση επόμενη δείχνει ότι δεν το έχει. Κάποιες στιγμές θα μπορούσε να παίξει και έξω αριστερά, να πάρει με το καλό το πόδι την πλευρά, την overlap. Ο Ελαραμπή δικαιωματικά, μεγάλη ευκαιρία στο σκοράρισμα και όχι γκολ, πάρε βάλε. Αρκετά καλός και στη συμμετοχή στο παιχνίδι, όχι όμως πολύ έξω από την περιοχή. Σε πολύ καλή φόρμα δαιμονιώδη, πολύ καλές τοποθετήσεις και πολύ καλό πρώτο δοκάρι όταν υποδέχεται την μπάλα. Πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις. Τα περισσότερα γκολ ήταν εκπληκτικές οι τοποθετήσεις και οι θέσεις που έπαιρνε μπροστά από τον αμυντικό. Δεξιά θα βάλω αυτό το γέρο του Βαλμποενά γιατί έκανε μεγάλη δουλειά και πολύ βρώμικη δουλειά στο 4-3-3.
εννιαροδεκάριζε πολλές φορές. Παρά τα γεράματά του σε assist, σε γκολ όχι τόσο πολύ έκανε, αλλά έκανε πάρα πολύ βρώμικη δουλειά. Το επιθετικό κομμάτι του Ολυμπιακού πέρναγε από τα βρωμοπόδαρα, τα βρώμικη δουλειά, έτσι. Εντάξει, μην παρεξηγηθούμε, το βάλουμε ένα. Αυτή είναι η εντεκάδα. Έχω και τρεις αλλαγές όμως, όχι πέντε. Είμαι αντικορονιακός εγώ. Η μία είχε κάνει τον Γιαννούλη που μπορούσε να ανταγωνιστεί τον Τσιμίκα αν έφτιαχνε περισσότερο το αμυντικό του κομμάτι. Συγκλονιστικά κακός ο προπονητής που τον άφησε σε 3-5-2 να αλωνίζει όλη την πλευρά σε μια περίοδο που έπρεπε ο ΠΑΟΚ να πουλήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ορισμός του μαλάκα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ένα από αυτά τα οποία του καταλογίζω είναι και αυτό. Ένα από τα πολλά είναι αυτό. Θα μπορούσα να βάλω στη θέση του Μίσιτς τον Γιγέρμε. Που έκανε και αυτό συγκλονιστικό πρωτάθλημα και είχαν ένα αργό πίσω ποδοσφαιριστή, τον Μπουχαλάκη, ο οποίος δεν βοήθησε την όλη κατάσταση. Ιδιαίτερα στο pressing, στο χώρο του κέντρου, ήταν μείον ένα σκάφ. Προπονητές καταλαβαίνουν τι λέω. Και ο άλλος βέβαια ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να πει ότι με αδικείς είναι ο Φετβαζίδης, ο οποίος έκανε μια συγκλονιστική χρονιά. Απλά επειδή ο άλλος προχώρησε με στις 8 του κυπέλου UEFA 16 που πήγε τον Ολυμπιακό, πήρε πρωτάθλημα και ήταν σε επίπεδο πρωταθλητισμού, τον βάζω πιο πάνω. Ο Φετβαζίδης, μπορεί κάποιος αργιανός να πει κουφάλα γιατί όχι ο Φετβαζίδης, ο Φετβαζίδης ήταν πιο θεαματικός. Είχε και ουσία, αλλά πολύ θέαμα. Το οποίο το χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα σε ομάδες που δεν κάνουν πρωταθλητισμό, που είναι να μπουν UEFA κτλ. Αυτές είναι και οι τρεις αλλαγές. Τρεις δεν είπαμε. Ωραία. Αν αδείξα κανέναν να του δώσει γνώμη, αλλά αυτές ήταν οι δικές μου τοποθετήσεις. Ναι, ευχηθώ καλό καλοκαίρι, δεν το εύχομαι. Και για προπονητή, συγκλονιστικός ο Γιώργος Δόνης. Με το χαμηλότερο budget στους 6 πρώτους, ακόμα και από τον Όφη, πιστεύω ότι τον Όφη μπαζίνα ήταν. Έπαιξε μπάλα, άλλαξε συστήματα, κουούτσαρε φανταστικά, με καθαρό μυαλό, με κόντρα τη διοίκηση, με κακό ξεκίνημα και μέσα από αυτή την ιστορία, αν έμενε άλλο ένα χρόνο, θα αναδείκνυε 3-4 ποδοσφαιριστές, ίσως και παραπάνω, από το κομμάτι του Παναθηναϊκού που ήταν νεαρή. Πήγαινε δηλαδή η χρονιά του Δόνη να μείνει άλλο ένα χρόνο, να ξαναπάει καλά και να ανεβάσει μετοχές από ποδοσφαιριστές που παίρνουν 600 ευρώ το μήνα. Βλέπει Αλεξανδρόπουλος. Δεν μπορώ να δω κάποιο καλύτερο προπονητή στο φετινό πρωτάθλημα και χαίρομαι που είναι Έλληνας γιατί δεν βγάζει η Ελλάδα Έλληνες προπονητές. Κάτι πάει να ψιλοκάνει τώρα. Θα δούμε στην πορεία τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω, καλό καλοκαίρι δεν λέω γιατί το καλοκαίρι δεν είναι καλό. Ιδιαίτερα ο Αύγουστος που είναι για τους τεμπέληδες. Θα τον υποστούμε. Θα είμαστε σε συνεργασία εδώ και σε μάτια τα λοιπά. Θα υπολειτουργήσουμε. Και από Σεπτέμβριο θα βαρεθείτε να μας βλέπετε ποιοτικότερα, συχνότερα και ομορφότερα. Φιλάκια. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.